Εδώ ωραία. Εδώ τι όμορφια είμαστε. Α, φανερωμένη. Καλημέρα, Νικόλα. Καλά, φανερωμένη μου. Τι έγινε εδώ πέρα. Βρισκόμαστε στο σπιτάκι της πεθεράς μου. Που το φτιάξατε τώρα πώς. Το φτιάξαμε τώρα. Και είναι πανέμορφα. Με στον ήλιο εδώ πέρα. Με στον κήπο εδώ. Βλέπει τα φύση, το πράσινο. Είναι πολύ όμορφα. Να έχει το χώρο. Χαρά Θεού λέμε εδώ πέρα. Χαρά Θεού πραγματικά. Να έχει το χώρο τη. Να. Αυτόνομη. Αυτόνομη. Έχει το δικό της σπιτάκι. Γεια σου, Θεία. Γεια σου, Θεία μου, καλή. Ευχαριστώ που είχατε δει. Βεβαίως, όπως αγαπάω, δεν το ξέρεις. Είχε εγώ να πω, είχε πιο καλά ακόμα. Να, και η φανερωμένη εδώ πέρα, ε. Η φανερωμένη, θα πάρει όλη μου την ευχή. Την ευχή, βεβαίως, αφού σε διακονεί, βέβαια. Και ο Μικές σου εδώ, ε. Ο Μικές μου, είναι καλό παιδί ο Μικές μου. Να πάει χαρά. Θεία, να μας πεις την ευχή σου και για τα παιδιά σου τα άλλα, το Γιάννη και το Γιώργο σου. Η ευχή μου να είναι με τον Γιάννη μου, με τον Γιώργη μου. Που τους αγαπάς και αυτούς, ε. Αγαπώ τους καλά γιατί είναι παιδιά μου. Βεβαίως, βεβαίως παιδιά σου, βεβαίως. Βεβαίως. Να είναι καλά. Αγαπώ πολύ. Εντάξει Θεία μου, εντάξει. Θα τα ακούσουνε, θα τα ακούσουνε. Πώς πάεις. Καλά σε βλέπω, μια χαρά είσαι. Λόγω χαρά Γιώργο. Μέχρι που θέλει θα με έχει. Η θέλεια με πάει. Είμαι χρήσιμη μου εγώ τώρα. Έχω καμιά χρήση. Ο Θεός τα κανονίζει αυτά, άλλος τα κανονίζει. Ο Κύριος ο πάνω. Ο Νάντος Άετος. Ναι, βλέπω το, βλέπω το εδώ. Μια χαρά είσαι. Ο Κύριος. Να συγχρόνια ο μισές μου είναι ερωμένη. Θα πάρουμε το ούριο την ευχή. Θα την πάρουν σιλέτη. Θα μου θα σπίτει μοναχή και ένα περιχρονιού. Δόξα τω Θεώ. Μην κλαίεις τώρα, μα γιατί κλαίεις. Μα ξαναγεί ο Θεός. Από συγκίνηση. Από συγκίνηση κλαίεις, εντάξει, έμπειρας. Από συγκίνηση. Η χάρηκα που σκέφα. Και εμείς, Θεία. Και εμείς, δεν μου λες, τι θα πεις στα νέα κορίτσια, τι θα τους πεις στα νέα κορίτσια, μια συμβουλή, στις κοπέλες, τις μικρές, τι θα τους πεις. Συμβουλή, που σε παλιά γυναίκα. Να γίνει καλή χριστιανέ, να αγαπούν τον Χριστό, να μην έχουν καμιά κασία με κανένα, με τι όπως είναι καλές κόρες. Πολύ καλές κόρες είναι, όσοι είναι η μάνα, είναι τέι κόρες. Έτσι τις είναι. Για όλες τις κοπέλες της Ελλάδας πες μας, τι θα τους πεις. Για όλες τις κόρες της Ελλάδας. Τι θα τους πεις. Θα τους πω να είναι καλά και να έχουν την ευχή του Χριστού. Να έχουν και να αγαπούν τον Νικόλα. Ο Νικόλας είναι καλότατος ο Μάριο Χριστιανό. Εντάξει. Χριστέ μου, αντάμα σου γέ μου. Αντάμα σου να είναι η ευχή του Χριστού και τα Ισάβα. Και τα Ισάβα να είναι αντάμα σου γέ μου. Ευχαριστούμε Θεία. Θυμάσαι τον Άγιο Σάββατο, θυμάσαι. Τον Άγιο Σάββατο, το θυμάσαι. Να τόσο σύτο, τι παίρνα που το δώμα μας πω πίσω. Με τον Παστουνάτη, να το σε αίτο, αλλά ήτο μου ο άνθρωπος, για αυτά είμαι διάγιος, για αυτά είμαι διάγιος, λέει μου σαν, να το την προσευχή μου, ως εκείνον, στον Χριστό πρώτο, στον Αϊσά. Ξομολογώσουμε στον Αϊσάβα. Εξομολογώσουν στον Αϊσάβα. Τι σου λέγε, τι σου λέγε. Άνθρωπος, δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι τώρα, υπάρχουν. Τι σου λέγε ο Άγιος Σάββας να λέεις. Κύριε ημώνη σου Χριστέ, γιέ του Θεού ελέησέ με. Κι ακόμα το λέω, κι ακόμα το λέω. Που δεν θέλω να πάω ψευολογητό, έκανε μου να έτσι. Άνθρωπος ήταν, τον Άγιος. Άγιος άνθρωπος ήταν.
Έπρεπε να διαδραστηριοποιηθούμε. Δεν το κατάλαβα. Είσαι πολύ. Πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενη που γνώρισες τον Άγιο Σάββα. Άκου λέει, χαρούμενη. Μα γι' αυτό με τον προσκύνω να τα κάθομαι όλη μέρα. Το Χριστό και τον Άγιο Σάββα, το Χριστό και τον Άγιο Σάββα. Ω, Παναγιά μου, Χριστέ μου. Την ευχή του να έχει γεια μου που ήρθε. Είδασε και χαρέφτηκα. Γιατί αγαπάς η οικογένειά μου, αγαπάς και εγώ. Και εμείς αγαπάμε, και εμείς αγαπάμε. Εγώ Μιχέλ μου τη Φανέλη, όχι πως τα λέω τώρα επειδή είναι τώρα, δηλαδή όχι, γαμπούσε πιο καλά. Δόξα τω Θεώ, πολύ. Είσαι και καλό παιδί. Καλό, Θεός ξέρει. Είσαι καλό παιδί. Τώρα, καμιά συμβουλή, θα μας πεις καμιά συμβουλή. Πώς, όλοι θέλουμε να μαθαίνουμε. Όλοι θέλουμε να μαθαίνουμε από τους παλιούς. Είσαι εσύ καλό παιδί. Είσαι εσύ καλό παιδί. Πες μου μια συμβουλή ωραία, μια συμβουλή πες μας. Είναι συμβουλή να σου πω που τις έχεις. Είτε μας σου πω, έχεις θες. Να είσαι καλά Θεία, πολύ χαίρομαι που μας τα πες. Είσαι πολύ καλό παιδί. Να, η φανερό. Όσο τα λέω για ναι. Σου το λέω με όλη μου την ψυχή. Να, η φανερωμένη κάθε λέει μας πει. Νικόλα, να, ήθελα να πω ότι λέει ένα ρητό ότι η ευχή γονέων κράτα και στο βουνό ανέβα. Πραγματικά ναι. Αυτό ισχύει. Πρέπει τους γονείς μας να τους προστατέψουμε μέχρι τα βαθιά τους γεράματα, που δεν έχουν και κανέναν άλλο. Βλέπω ότι επειδή έχουμε την ευχή της με όλη της την ψυχή, τα πάντα μας πάνε όμορφα, ευλογημένα. Έτσι πρέπει να κάνουν τα παιδιά, να βλέπουν τους γονείς, γιατί φαίνονται προβλήματα, παρουσιάζονται προβλήματα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και από πού προέρχονται. Και αυτό αιτία είναι. Έτσι λοιπόν αυτό, να μπορούμε να προστατέψουμε αυτούς τους γέροντες που αυτοί μας έδωσαν τη ζωή. Πολύ ωραία φανερωμένο. Να είσαι καλά φανερωμένο. Να πάρουμε και λίγο έξω εδώ πέρα. Το τοπίο που είναι πανέμορφο. Πω, ομορφιά εδώ πέρα. Ομορφιά. Πολύ που τον είδα. Πολύ χάρη. Δεν την αγαπημένα πρόσωπο. Εδώ λοιπόν είμαστε στο σπίτι της φανερωμένης, στο καλλινικό σπίτι. Έξω στην αυλή που είναι το που μένει και η γιαγιά εδώ πέρα. Μας είπε αυτές τις ωραίες τις ευχές της και την ευχαριστούμε. Θα προσπαθήσουμε να τις κρατήσουμε στη ψυχή μας. Και ο Θεός της δίνει όσα χρόνια, εκείνος ξέρει πόσα χρόνια θα την κρατήσει.